Παίρνει το ψωμί και την πέτρα και προσπαθώ να καλύψω την πέτρα με το ψωμί. Για τους φίλους που δεν το γνωρίζουν, να τις ξεμπλέξει κιόλας. Το κακό είναι με το πολυάκιστρο, τα πολλά αγκίστρα τσακώνται μεταξύ τους. Λοιπόν, εγώ δεν ξεκινάω από αυτό το πρωταγκίστρι όταν δολώνω, ξεκινάω από το τελευταίο. Καρφώνω αυτό το αγκίστρι σε ένα σημείο στην κόρα και μετά πιάνω τα υπόλοιπα. Και τα στριφογυρνάω με τέτοιο τρόπο, οπότε να καλύψουν σχεδόν όλο το ψωμί, και το τελευταίο θα το πιάσουμε τέτοιο τρόπο πάλι ώστε να κάτσει και να το στερεώσει. Οπότε κατά το πέταγμα να μην φύγει. Μια και έχω την πέτρα, δεν θα δώσω άλλο βάρος στο πολυάκιστρο μέχρι εκεί που θα πάει. Απλώς στην αρχή κοιτάω να δω ότι η πέτρα βυθεί στο ψωμί. Ωραία. Όσο πήγε. Τώρα, αν έπεσε σε φκιάδα, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται εδώ τώρα. Γοπούλες κεφαλόπλα το ψωμί που πέσε κάτω, οπότε αν έχει και μέσα, κάτι θα πάρουμε. Λογικά έχει πατώσει. Έχει κοιλιά, να μαζέψουμε λίγο. Είπαμε να μαζέψουμε λίγο και εσύ τα πήρες όλα και έφυγες. Ένα αναμονή, θα δούμε αν έχει πιαστεί τίποτα, θα τεντώσει το σκηνή. Εδώ κάτι μικρά κομματάκια που ρίξα, τα μικρά κεφαλοπουλάκια μέχρι 10 πόντους θα τσακάνε. Άμα δω και χτυπήσει κανένα μελανούρι, καμιά σάλπα στα γλυκάδια, θα το κάνω επιφανία άμα έρθει απάνω. Πάντως τα ψηλά το ματσακονιάζουν, δεν τα αφήνει να περάσει απαρατήρητο. Γεια μας για τώρα. Για να δούμε, νομίζω το πρώτο πιάστηκε. Όχι. Έφυγε ρε. Δεν το πιστεύω ρε, το κέρατο λύθηκε. Λύθηκε και έφυγε. Α, δεν μπράζει, δεν μπράζει. Το έχουν περιτριγυρίσει τώρα.
παίζουν μαζί του. Θέμα είναι να έχει καμιά σάλπα ή κανένα μελανούρι να κουπανείς γκάπ και να δεις γέλιο. Το γυρνάνε γύρω γύρω, αλλά είναι μικρά. Να πάει ένα μεγάλο, να κάνει καγκούπ. Έχει τίποτα άλλο, να του ευχαριστηθώ λιγάκι. Εκεί που παίζουν τα μικρά, με το παφλασμό που κάνουν, θα πάει κάποιο μεγάλο, δεν μπορεί, θα τα πάρει χαμπάρα. Γιατί μέσα υποβρύχια έσπασε το ψωμί, αλλά έμπειρε χαμπάρ. Πάλι καλά που γύρισε το πολύ άγιστρο πάνω, λέω. Να. Κάτι τσικουνιέστηκε, κάτι έχει πιαστεί. Να δούμε και την πετονιά θα παίξει. Για να δούμε. Ναι, το ψωμί έχει φύγει. Κάτι είναι. Α, ψηλό. Έφυγε ρε. Θα παίξουμε. Ακόμα ένα τεράστιο. Πάμε καλά. Έχει ματώσει κιόλας το ρημάδι. Ρε, δεν υπάρχει κάτι πιο μεγάλο. Εντάξει, την έκανε, ψιλοφεύγει. Έχει πάρει λίγο σασί. Αλλά εντάξει. Το έχω ρίξει μαζί με δύο γλυκάδια. Για να δούμε. Θα γίνει τίποτα? Γίνεται κάποιο σαματάς εκεί? Κάποιος τσικουνίστηκε τώρα. Αλλά ήταν μικρός. Είναι και ένα μπουκάλι εκεί πέρα που έχει μισό νερό. Κάτω πήρε. Μικρό όμως, γαμότο. Ναι. Κάτι έχει πιαστεί, αλλά είναι μικρό. Μεγαλύτερο μέχρι στιγμής από το ΜΑΤ. Άντε και εσύ μια απελευθερώσιους. Εντάξει, μια χαρά και εσύ. Για να δούμε τι θα δούμε. Όπα, κάτσε. 3, 4, 5 και 4, 9. Α, χάσαμε και ένα αγκίστρι.
Καλά πάμε. Καλά πήγες. Θέμα είναι να σε βρούνε κιόλας. Εκεί πάντως κάτι παίχτηκε. Ναι, κάτι κυνηγάει εκεί πέρα και θορύβει στα κεφαλόπουλα πολύ άσχημα. Και εδώ μπροστά κάτι έγινε. Για να κάτσε να το τραβήξω λίγο, να δούμε μπας και είσαι τίποτα και σ' αρέσει. Του πάρεις χαμπάρ. Αλλά είσαι βδανά. Θα το δείτε, θα το πάρετε χαμπάρ. Πάντως κάτι τα κυνήγησε και έχουν αποτραβηχτεί, δεν πάνε προς τα μέσα. Α, δείξει πάντως. Α, κάτι πλησίας τώρα. Κάτι έχει πάει απάνω. Ξεκίνησε το Νταλαβέρ, τώρα το βρήκανε. Ένα σε έφαγε. Μια κατραπακιά γερή. Να, κι άλλο συνέφαγε. Δυο τσκουνιστήκανε ήδη. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάντως το έχουνε πάρει σούργελο τώρα. Δεν να μην έχει ένα μεγάλο βρε. Ασύν και 30 πόντς. Θα το σπάσαν σε δύο κομμάτια, το ένα όμως κρατάει την πετονιά ακόμα πάνω με τα αγκίστρια, με το δέσιμο έτσι. Να τον. Επιβεβαιωμένος. Ναι, είναι πάνω και πάει προς τα βράχια. Όχι. Δεν δάσεις καν το χατήρ. Κοίτα ρε. Αι! Αεροπορίνος. Όπα! Μεγαλώσαμε. Να κρατήσουμε και ένα για τα γατάκια. Το ρίξα μέσα. Κάτι έχει πάει γύρω-γύρω και το γύρω φέρνει. Δεν έχει αρχίσει τα βαντούρη ακόμα. Αλλά έχει κέφαλους γύρω γύρω. Σου βλέπω. Κάτι δεν της αρέσει όμως. Τώρα ξεκινά να το περικυκλώνε. Πήραν απόφαση ότι καλό είναι. Και αρχίζει η μάχη τώρα. Όπου να είναι θα γίνει καμπούμτρα, έχουν γυρίσει γύρω γύρω, είναι καμία 50-60 κομμάτια, τους βλέπω από παντού, το έχουν ζώσει.
Ένας έφαγε ένα τσικούνισμα τώρα. Αλλά ήτανε απλό, δεν ήτανε καλό. Δεν μπορώ να το λύσουν εύκολα με τον τρόπο που το βάζω. Με αποτέλεσμα κάθε ψωμί να πιάνει και να τον βούτυξε. Α, ξεμπλέχτηκε. Α, όχι, είναι μικρός. Είναι απάνω και άλλοι συνεχίζουν τώρα και τρώνε. Έφυγε. Οι πιο μεγάλοι την ψηλιαστήκαν και απομακρυνθήκαν. Τώρα απομακρυνθήκαν και οι μικροί, δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Είναι πιασμένος απάνω, δεν βλέπω το καλά πάντως στη μύτη να κουνάει. Ξαναπήγανε πάλι. Δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ακυρώθηκε το offside, τον γκολ για να δούμε τώρα θα βάλω γκολ. Κάτσε γιατί τραβάει η μύτη. Ναι, κάτσε, λες να πιάστηκε. Να πιαστεί ψάρι. Ναι, για το ψωμί. Αλλού για αλλού είναι. Να τον. Α, πάλι και στα βράχια πάει. Άρε, σαβούρδα πάει, σαβούρδα. Από εδώ βρε. Από εδώ βρε, δυο είναι. Άιντε, άιντε, απελευθερώσιους. Ωραίος. Εσύ το έχεις πάει. Πώς το βάλες έτσι? Μιας εδώ. Μπαλεύεις. Μόνο που τώρα το ψωμί το έχουν πάει μέσα. Αν δεν τα τρομάξει τίποτα να γυρίσουν, θα είναι δύσκολο, έχουν απλώσει. Κατευθύνονται κατά πάνω του. Είναι κομβικό σημείο εκεί πέρα. Να του φτάσανε. Θα αρχίσει το μάτς τώρα. Αλλά εδώ έχω βάλει καλό φορ μέσα. Θα πέσει κατευθείαν η παντόφλα. Ο πρώτος τσικουνίστηκε. Προσπαθούν να βρουν κενά στην άμυνα του ψωμιού. Απ' τα αγκίστρια. Επιστρέφουν τώρα. Αποκόψαν ένα κομματάκι. Τώρα είναι η καλύτερη και άμα δεν έχει φύγει από πάνω το πολυάγκιστρο, θα γίνει το σφάξε με μάνα, σφάξε με τώρα. Μια μεγάλη μερίδα έχει πάρει το μικρό κομματάκι, το πάει σβάρνα. Και λίγοι έχουν μείνει πίσω στο δεμένο. Μόλις το φάνε το μικρό και γυρίσουνε, θα έχει μαλακός. Θα τσαργάσει, να τι έρχονται πίσω. Θα τσαργάσει την πλάτη τώρα. Ένα τσικουνίστηκε πάλι. Φύγαν λίγα ψίχουλα, τους φρενιάζουνε πάλι. Όπου να είναι τώρα θα γίνει το μπαμ. Εντάξει, να περνάει η ώρα.
τελευταία μέρα είναι. Σε λίγο θα πρέπει να καβαλήσω στη μηχανή, να φορτώσω τα πράγματα. Να τονε. Μικρός. Ναι, το έσπασε το ψωμί. Τώρα πρέπει να έχει πιαστεί λογικά, γιατί τις βλέπω να απλώνει. Για να δούμε αν τραβήξει ψωμί. Όχι, δεν τραβάω ψωμί. Ψαράκι είναι. Και αυτός τραβάει προς τα βράχια, θέλει να πάει εκεί. Και αυτός μη κρατήσιμος. Μερίδα για τα γατιά. Θα το χάσει το μάτι, βλάκα. Άντε. Τώρα παίζουν με το ψωμί εκεί. Θα τους περιμένω πάλι να το φάνε. Δεν μου πει καλά η βουλή. Είπες κοντά στα βράχια. Αλλά θα το βρούνε, πού θα πάει. Το μαζεύω σιγά σιγά. Να αφήσει και μερικά κομματάκια ψύχα. Δεν έχουν φάει ακόμα το άλλο το ψωμί και έχουν απομακρυνθεί. Τώρα τις το έχω φέρει μέσα στην περιοχή που κυνηγάνε. Εκεί που είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Ναι. Κάτι είδα κοντά στο ψωμί. Είναι και μεγάλο κομμάτι τώρα, ό,τι αρπάξει. Ωραία, ξεκίνησε το παιχνίδι. Είναι γύρω γύρω. Το βρήκαν τώρα. Τώρα εκεί πάνω της κοικιά να αρπάξει καμία σάλπα, άμα έχει. Κάτι τα ενόχλησε, κόψανε. Ξανά. Ξανάρθαν τώρα, δεύτερο ημίχρονο πάλι. Γύρω, 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 ένας έφαγε τσικουνιά τώρα. Κάτι τα τρόμαξε ή κάποιος χτύπησε άσχημα ή κάτι πέρασε από εκεί κοντά και τα τρόμαξε. Ξαναεπιστρέφουν τώρα. Τώρα πιάστηκε. Πιαστεί, τραβάει και το καλά. Και πιαστεί μαζί με το ψωμί.
Ναι, κάνει καμπουηλίκια κάνει τώρα. Ένα ακόμα για τα γατάκια, οριακά κρατήσιμο. Έχουν ξεκινήσει. Οι τσιρικάδες είναι γύρω γύρω τώρα. Τώρα μπήκαν στο παιχνίδι και οι μεσαίοι. Να τονε. Μουσούρια σου λέω. Μουσούριας για τα καλά, μουσούριας. Είναι πάνω στο ψωμί ο ένας και οι άλλοι εκεί να φάνε. Έτσι όπως σε βλέπω δεν ξεμπλέκεσαι εύκολα. Το ρίξα λίγο πιο βαθιά, βέβαια έχει μια σακούλα εκεί κοντά. Βλέπω τα κεφαλόπουλα πλησιάζουν και φεύγουν, πλησιάζουν και φεύγουν, που σημαίνει ότι κάτι κυκλοφοράει μέσα που τα ενοχλεί και δεν θέλουν να απομακρυνθούν τόσο πολύ. Πηγαίνουν, το κοιτάνε και εξαφανίζονται. Φεύγουνε γρήγορα προς τα πίσω, προς τα βράχια, προς τα έξω. Δεν ξέρω κατά πόσο τα πιάνει η κάμερα. Θέλουν να πάνε πάνω στο ψωμί, αλλά φοβούνται. Τώρα έχουν έρθει εδώ μπροστά. Πρέπει να φαίνονται στην κάμερα. Να τα φοβίζεις σακούλα, αποκλείεται. Πρώτη φορά τα δα να μαζεύονται εδώ μπροστά. Πάλι φεύγουνε, πάνε στον κύκλο εκεί. Θα κάνουν τον κύκλο, θα πλησιάσουν προς το ψωμί. Γιατί το νιώθουν μέσα. Πάνε προς τα εκεί, φτάνε 5-6 μέτρα πιο μακριά και ξαναγυρνάνε προς τα πίσω πάλι. Άμα! Τώρα είμαι σε δίλημα, να αφήσω το ψωμί εκεί, οπότε να τα προσελκύσει να ξεκίνησα πάνω. Ωραία, άντε να δούμε. Και άμα πιαστεί τίποτα. Ωραία, τα βαντούρι! Άμα πιαστεί τίποτα θα το αφήσω να δω. Μπας και αρπάξει τίποτα, κανένα πιο μεγάλο. Είναι καμιά λίτσα και κυκλοφοράει εκεί πέρα. Ή τουλάχιστον μακριά από τα βράχια. Ωραία, το πολιορκούνε. Γύρω γύρω το πολιορκούνε. Σαν το μεσολόγγι. Κάτι τα τρόμαξα, γυρνάνε πάλι προς τα πίσω. Κάτι είδαν, δεν μπορεί. Ήρθαν εδώ, ξαναπάνε πίσω τώρα. Μα γέλιο έχει. Τα μπρος πίσω παίζουνε. Σίγουρα έχει κάτι μέσα που τα φοβίζει.
Πήγαινε πάλι στο ψωμί απάνω, να τα πάλι. Γύρω, να αρπάχτηκε ένας. Ένας τσικουνίστηκε. Το βγάλαν το ψωμί. Είναι τώρα το ψωμί δύο κομμάτια. Άμα είναι πάνω στο ψωμί πιασμένος, είναι καλό. Βλέπω τη μύτη και τραβάει, η μπετονιά έχει τεντώσει. Καλό αυτό. Θα τον αφήσω εκεί. Έχω τα μάτια μου στο καλάμ. Βλέπω την πετουνιά και έρχεται μπροστά εδώ το ψωμί. Το ένα κομμάτι πάει μέσα, τα άλλο είναι μπροστά. Μάλλον αυτός που έχει πιαστεί κολυμπάει τώρα και το φέρνει προς τα δόθε. Το άλλο το κομμάτι το ματσακονιάσανε. Έχει τώρα πάνω ή δεν έχει? Τώρα τραβάς, δεν το τραβάς? Κάτι βλέπω και σβουράει γύρω γύρω. Να φύγει και να ξαναπήγανε. Αχ, έπρεπε να φέρω τα κιάλια να κοιτάω εδώ πέρα. Άι, δούμε. Όχι, δεν είναι το ψωμί απάνω. Το ψάρι που έχει πάει. Έχει έρθει προς τα εδώ έξω και πάει προς τα βράχια. Ναι, τώρα πήδηξε κιόλας, ναι. Ένιωσε το δράγμα της μπετονιάς. Έφυγε από εκεί και ήρθε εδώ. Αλλά άιντε ξεμπέρδευε. Αυτή είναι η τελευταία ρηξιά. Τι, ακόμα δεν έπεσε? Έπεσε στο στόμα του λύκου. Είναι γύρω και προσπαθούν τώρα, μαζευτήκαν πολύ, τώρα θα τη φάει το κεφάλι σου κάποιος. Ένα τσικουνίστηκε άσχημα. Αν δεν το λύσανε, κάτι βλέπω μπορεί να έχει λυθεί. Ναι, μάλλον πιασμένο ψάρι, ναι. Να το, ναι. Είσαι τυχερός εσύ. Είσαι σαπάν σαπάν. Απ' το ρουθούνι. Άιντε μπράβο. Αυτό ήταν. Καλά ήτανε. Άντε και του χρόνου. Ευχαριστώ που με βλέπετε. Να είστε καλά. Καλές θάλασσες σε όλους. Χαιρετισμούς από εδώ, από το λιμάνι του Βαθιού.
τέλος διακοπές. Γεια σας.